die Tauchen auf die Pistri. Γεια σας φίλοι YouTubers, σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε το TAF54 First Prototype, το οποίο πρωτοεμφανίζεται στον test server στο patch 9.7. Δηλαδή λίγο δύσκολα θα το δούμε, γιατί όπως βλέπετε δεν φαίνεται η εικόνα του. Θα δούμε όμως τι χαρακτηριστικά έχει το άρμα και θα το συγκρίνουμε με το TAF44 και το TAF54. Αφού με μια γρήγορη ματιά που έχω ρίξει, είδα ότι είναι μια μίξη αυτών των δύο αρμάτων. Καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι είναι Tier 8, είναι premium άρμα, οπότε μπορείτε να το αγοράσετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και δεν χρειάζεται να ερευνήσετε κάποια προηγούμενα άρματα πριν από αυτό. Να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά του, τα οποία τα έχω βάλει όλα σε top values και στα τρία άρματα. Να ξεκινήσουμε από τα τουρέτ και τα όπλα, τα κανόνια του, το οποίο είναι το D10 TAF, παύλα κάπα, και βλέπουμε ότι θυμίζει πολύ τον κωδικό που έχει το TAF54, το D10 TAF2SE. Να μην τα πολυλογούμε με τις μηχανές και τα λοιπά, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν καταλαβαίνω τι διαφορά έχει, ας πούμε, η V44 από την V54. Απλά βλέπουμε ότι εδώ είναι μια μηχανή Tier 6 και το TAF44 όπως και το TAF54 έχουν μηχανές Tier 9, άρα θεωρητικά είναι πολύ καλύτερες. Να πάμε λίγο σε στοιχεία που μπορούμε να τα καταλάβουμε. Καταρχήν, το Battle Tires στο συγκεκριμένο site δεν γράφει, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει στο ίντερνετ θα έχει preferential match, δεν θα έχει preferential matchmaking, οπότε θα βλέπει τα ίδια άρματα που βλέπει και το TAF44, δηλαδή θα πηγαίνουν μέχρι Tier 10. Το TAF54 βλέπουμε άρματα τα οποία είναι μέχρι και Tier 11. Tier 11, για όσους δεν ξέρουν, δεν υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Απλά η εταιρεία που κατασκευάζει το παιχνίδι τα έχει κατηγοριοποιήσει έτσι κάποια άρματα τα οποία εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά η ίδια στο matchmaking λέει ότι το τάδε άρμα είναι Tier 11. Το κάνει αυτό για να μην ματσάρονται κάποια πολύ δυνατά άρματα τα οποία είναι Tier 10 μέσα στο παιχνίδι με κάποια άρματα τα οποία είναι Tier 8, αλλά θεωρητικά είναι σχετικά αδύναμα για την κατηγορία τους. Οι τιμές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτές οι δύο, το 2390 και το 3450, είναι για σε silver για τα άρματα, για το TAF44 και για το TAF54, ενώ το 11600 είναι σε gold, γιατί όπως είπαμε το TAF54 prototype είναι premium άρμα. Hit points σίγουρα υπερτερεί το TAF54 αφού είναι και Tier 9, και εδώ έχουμε ισοπαλία στο TAF44 και στο TAF54 prototype. Signal range για τον ασύρματο, πιστεύω ότι τα 30 μέτρα διαφορά δεν είναι άξια λόγου. Τώρα η μία στις τόσες πιθανότητα που έχετε να μην κάνετε μια καλή μάχη ή να πετύχετε, να μην πετύχετε το στόχο σας από τα 30 μέτρα διαφορά, πιστεύω ότι είναι ελάχιστη η πιθανότητα, δεν είναι άξια λόγου. Speed limit 44 χιλιόμετρα, οπότε η ονομασία του, μάλλον η κατηγοριοποίησή του σαν medium, εδώ αρχίζει και μας τα χαλάει λίγο. Θα μπορούσε να είναι ένα heavy το οποίο έχει καλή τελική. Για medium 44 χιλιόμετρα τελική είναι πάρα πολύ καλή. Αντίστοιχα βλέπετε το TAF44 έχει 51 και το TAF54 έχει 56. Η όπισθεν του 18 χιλιόμετρα ανά ώρα, εντάξει, αυτό είναι αρκετά καλό. Θα λέγαμε ότι για την κατηγορία του είναι καλή. Βλέπετε τα άλλα δύο άρματα έχουν 20 το κάθε ένα. Το βάρος του 35 τόνι για medium θεωρείται καλό, αλλά με 35 τόνους μην προσπαθήσετε να κάνετε ράμ σε άλλα άρματα, ειδικά σε μεγαλύτερα. Θα μου πείτε, αυτό ισχύει για όλα τα άρματα. Δεν κάνουμε ράμ σε μεγαλύτερο άρμα γιατί θα την πληρώσουμε εμείς. Εκτός φυσικά εάν αξίζει τον κόπο να την πληρώσουμε. 4 άτομα πλήρωμα, commander, gunner, driver και loader.
Το καλό που έχει αυτού του είδους το πλήρωμα με τα 4 άτομα είναι ότι αυτές οι ειδικότητες υπάρχουν σε όλα τα άρματα και επειδή είναι premium άρμα θα μπορείτε να ανταλλάσσετε τα πληρώματα, να βάζετε τα πληρώματα από τα κλασικά σας άρματα, ας πούμε από το TAF-44, από IS-3 αν έχετε, από IS-8, από οτιδήποτε ρωσικό άρμα, να το βάζετε στο συγκεκριμένο άρμα, να παίζετε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε και να εκμεταλλεύεστε ότι τα πληρώματα αυτά θα πάρουν κανονικά όλο το experience που δικαιούνται. Είναι αυτό ένα βαντάζ που έχουν τα premium άρματα, όπου εάν βάλετε στο premium άρμα το πλήρωμα από την ίδια εθνικότητα, δεν θα έχετε το μάλους που θα έχετε σε ένα κανονικό άρμα το οποίο λέει ότι τα πληρώματά σας θα πάρουν 50% XP ή 75% XP κτλ. Εδώ παίρνει 100% του XP που δικαιούται. Να περάσουμε λίγο και στη θωράκιση όσον αφορά το χουλ. Μπροστά 120 mm, στο πλάι 90, πίσω 45. Βλέπουμε ότι η μπροστά θωράκισή του στα χαρτιά τουλάχιστον είναι όση με το TAF-54 που είναι ένα τάιερ παραπάνω. Στο πλάι είναι 90 υπερτερή και του TAF-44 και του TAF-54. Rear είναι 45 όσο και των άλλων δύο. Άρα όσον αφορά το χουλ, τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί από κλήσεις δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμη, είναι καλύτερη η θωράκιση. Το τουρέτ του. Μπροστά 180, 120 έχει το TAF-44, 200 το TAF-54. Είναι λίγο χειρότερη από το TAF-54 και αρκετά καλύτερη από το TAF-44. Στο πλάι 120 βλέπουμε πάλι ότι είναι ανάμεσα στα άλλα δύο άρματα, απλά πλησιάζει περισσότερο προς το TAF-44 και πίσω 75. Εδώ τα 100 mm TAF-44 πιστεύω ότι είναι και λίγο υπερβολή. Θα μου πείτε, στη θωράκιση υπερβολή δεν υπάρχει ποτέ, αρκεί να μην κόβει από το mobility, αλλά τέλος πάντων 75 πίσω είναι καλύτερη από το TAF-54, χειρότερη από το TAF-44. Βλέπουμε ότι σαν οχτάρι άρμα έχει πολύ καλύτερο mobility, αλλά είδαμε όμως ότι, έχει πολύ καλύτερη θωράκιση, αλλά η mobility του, η κινητικότητά του είναι χειρότερη από το TAF-44 και σίγουρα και από το TAF-54, δεν το συζητάμε. Άρα είναι ένα βαρύ medium, σχετικά αργό, με καλή θωράκιση για το tire του, μέχρι εδώ. Η μηχανή του φυσικά είναι χειρότερη από τις άλλες δύο. Ο λόγος ήπι ανά τόνο είναι στο 14,65, δηλαδή για κάθε τόνο που έχει σαν σε βάρος αναλογούν 14,65 ήπι, αντίστοιχα είναι 19,91 και 20,01. Βλέπετε ότι όσον αφορά το TAF-54 είναι κάτω από τα 3 τέταρτα της υποδύναμής του ανά τόνο και περίπου στα 3 τέταρτα για το TAF-44, τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς. Traverse speed 42 μοίρες ανά δευτερόλεπτο, υπολείπεται ελάχιστα του TAF-44 και λίγο περισσότερο υπολείπεται έναντι του TAF-54. Μέγιστη κλίση στην οποία μπορεί να ανέβει 25 μοίρες, πάνω κάτω όλα τα άρματα εκεί είναι, δεν νομίζω κάποιο να έχει διαφορά από τις 25. Στις αντιστάσεις που έχει τώρα σε σκληρό έδαφος είναι 1,10, υστερεί έναντι των άλλων δύο. Σε medium έδαφος έχει 1,20, ίδια τιμή με το TAF-44, χειρότερη από το TAF-54, και 1,90 σε soft terrain. Εδώ καλύπτει λίγο την απόσταση σε σχέση με την χειρότερη κινητικότητα που έχει με τα άλλα δύο άρματα, γιατί το TAF-44 έχει 2 και το TAF-54 2,20. Πιθανότητα να πιάσει φωτιά 15%, λίγο χειρότερη από το 12% που έχουν τα άλλα δύο άρματα. Η μηχανή παίρνει diesel, έτσι που πέσανε οι τιμές του πετρελαίου, είτε βενζίνη να παίρνει είτε diesel, δεν μας νοιάζει εμάς, ούτως ή άλλως δεν πληρώνεται από την τσέπη σας. View range 380 μέτρα, με μέγιστη 390 για το TAF-94, έστω και 10 μέτρα υπάρχει μία υστέρηση. Το view range είναι
κάτι το οποίο πολλές φορές θα το χρειαστείτε, γιατί βλέπετε πρώτοι τον εχθρό, πριν να σας δει αυτός, του ρίχνετε και έχετε έτσι ένα βαντάζ. Τουρέτα αβέρς, 40 degrees, 40 μοίρες, και εδώ υπολείπεται τον άλλον δύο, 10% περίπου σε σχέση με το TAF-54 και περίπου 20% σε σχέση με το TAF-44. Φυσικά έχει τουρέτο, το οποίο μπορεί να γυρίσει 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό του, δεν είναι σαν κάτι tank destroyers. Και να περάσουμε τώρα στα πυρομαχικά, στα βλήματα που μπορεί να ρίξει, και να δούμε τα hit points που κάνει, τα hit points που μπορεί να κάνει ζημία στον αντίπαλο και το penetration που έχουν. Αν και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα στατιστικά δεν είναι τα καλύτερα που κάνει, θα δούμε αργότερα και μέσα στο παιχνίδι, νομίζω έχει και πιο δυνατό κανόνι. Τέλος πάντων, με τα AP πυρομαχικά armor piercing κάνει 250 πόντους damage, με τα armor piercing κόλλησα τώρα τα APCR, τέλος πάντων πάλι 250 πόντους, και με τα high explosive 330 πόντους. Αντίστοιχα, το TAF-44 κάνει 390, 390 και 530, και το TAF-54 320, 320 και 420. Εδώ βλέπουμε τώρα στα penetration ότι έχει μόνο 175 mm penetration με τα απλά πυρομαχικά, με τα APCR έχει 235 και με τα high explosive 50. Το 235 για τα Tiger 8 θεωρείται καλό, αλλά το 175 είναι λίγο, ειδικά μας σκεφτείτε ότι θα έρχονται απέναντι σας άρματα τα οποία θα είναι Tiger 10 και θα έχουν ας πούμε 190, 200, 210, 220 και περισσότερο θωράκιση όταν θα τα βλέπετε απέναντι σας και θα έρχονται. Το 175 είναι πολύ λίγο. Δεν θα μπορείτε ούτε με βολή η οποία θα είναι στο σύν 25% να είστε σίγουροι ότι θα τα διαπεράσετε. Αντίστοιχα βλέπετε και, και το penetration που έχουν τα άλλα άρματα, όπου μόνο το TAF-54 το 201 θεωρείται αρκετά καλό. Βέβαια το TAF-54 έχει και ένα άλλο κανόνι, νομίζω είναι αυτό. Το οποίο έχει 219 mm penetration, έχει άλλα χαρακτηριστικά όμως και δεν θεωρείται το κορυφαίο του. Ας το ξανακάνω το αποβάλιος για να θεωρητικά να έχουμε το κορυφαίο κανόνι. Τώρα στο rate of fire τα πάει λίγο καλύτερα, έχει 741 έναντι 3.13 του TAF-44, όπου και εδώ αυτό το κανόνι με τα 390 HP μπορείτε να το αλλάξετε με κάποιο το οποίο είναι το LB1, 100 mm LB1, και θα δείτε ότι έχει 175 penetration και αυτό 250 HP, αλλά είναι αρκετά πιο γρήγορο, είναι όσο και το κανόνι του TAF-54 prototype. Αν το συγκρίνουμε με αυτό το κανόνι, βλέπετε ότι τα χαρακτηριστικά του είναι ίδια και έχει λίγο καλύτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ακρίβεια της στόχευσης και τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται για να στοχεύσει. Οι περισσότεροι από όσο ξέρω παίζουν με αυτό το κανόνι, αλλά πάλι το άλλο θεωρείται κορυφαίο, οπότε να κάνουμε την αλλαγή και να τα συγκρίνουμε έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι 175 έχει και το TAF-44 και αυτό όμως θεωρείται λίγο. Οι τιμές των βλημάτων, τα 252 είναι αρκετά καλή, τα APCR Composite Rigid είναι το CR, τώρα το θυμήθηκα, Armor Piercing Composite Rigid είναι 11 gold. Αντίστοιχα οι άλλοι δύο έχουν 12 gold, αλλά βλέπουμε ότι κάνουν περισσότερο damage, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβό. Καλύπτεται κατά κάποιο τρόπο το κόστος των APCR, ειδικά αν τα πληρώσετε σε silver, από το ότι το συγκεκριμένο άρμα, επειδή είναι premium, τελευταία θα πληρώνεστε περισσότερα silver νομίσματα από ό,τι αν παίζατε με ένα normal tank. Οι ταχύτητες των
βλημάτων, γιατί και αυτές παίζουν ρόλο. Εάν κάποιος στόχος κινείται, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει αναλόγως, αν είναι πιο γρήγορο, να στοχεύεται πιο κοντά στο άρμα. Αν είναι πιο αργό το βλήμα, να στοχεύεται λίγο πιο μπροστά από το άρμα, στην ευθεία στην οποία κινείται. Το TAF-54 όλες οι ταχύτητες των βλημάτων δείχνουν να είναι ίδιες, 895 μέτρα. Στα άλλα δύο άρματα, τα APCR, είναι λίγο πιο γρήγορα. Damage per minute, βλέπετε ότι έχει 1852,5 πόντους ανά λεπτό, έτσι όπως το μετράμε με βάση το πόσες βολές μπορεί να ρίξει το λεπτό και το τι damage μπορεί να κάνει κάθε βολή. 1220 λέει το TAF-44 και 2460 το TAF-54. Σε αυτά τα δύο τα άρματα, βέβαια, αν θεωρήσουμε ότι παίζουν με τα άλλα τα κανόνια, γιατί μετρώει και εμένα τώρα να δω τι γίνεται. Είμαστε στα... Βλέπετε ότι ίδιο κανόνι έχει το TAF-44, 1852,5 και 2342 λέει το TAF-54, το οποίο τα βλήματα που ρίχνει είναι τα AP, αυτά είναι τα normal βλήματα, τα HIT είναι premium πυρομαχικά, οπότε πληρώνεται gold. Έξι, το elevation το λένε depression, elevation και αζιμούθιο ήξερα εγώ στο στρατό, depression το ονομάζουμε μέσα στο παιχνίδι. Μείον 6 μοίρες είναι η κλίση που μπορείτε να δώσετε προς τα κάτω, η οποία θεωρείται, από μένα θεωρείται μέτρια, από κάποιους άλλους θεωρείται καλή, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα ρώσικα τα άρματα έχουν πρόβλημα σε αυτό. Βλέπετε ότι το TAF-54 έχει μείον 5 μοίρες. Το TAF-62, αν θυμάμαι καλά, έχει και αυτό 5 μοίρες και το 7 μοίρες που έχει το TAF-44 θεωρούνται και πολλές. 34 πυρομαχικά μπορείτε να πάρετε μέσα στο άρμα, 34 βλήματα, τα οποία δεν θεωρούνται και πολλά. Αν σκεφτεί κανείς το πόσο damage κάνει το κάθε βλήμα με 250. Αντίστοιχα βλέπετε ότι το TAF-44 μπορεί να πάρει 56 βλήματα και μπορεί να κάνει το κάθε βλήμα την ίδια ζημιά που κάνει τα βλήματα που παίρνει το TAP-54 prototype. Και όσον αφορά το κάμου βάλιο, δεν έχουμε τιμές, δυστυχώς ακόμα δεν μπόρεσα να βρω κάπου τιμές για να σας πω, αλλά από ό,τι λένε σε διάφορα φόρουμ είναι περίπου ίδιες με το TAF-44 και το TAF-54, οι οποίες βλέπετε ότι η μόνη διαφορά που έχουν είναι όταν ρίχνουν τα δύο τα άρματα. Οπότε κάπου εδώ πρέπει να τις υπολογίζετε και τις τιμές από το κάμω για το συγκεκριμένο άρμα. Να περάσουμε τώρα στο test server να δούμε και έτσι λίγο πιο ζωντανά το συγκεκριμένο άρμα. Να περάσουμε να δούμε και το TAP-54 first prototype στο Tank Inspector. Να κάνουμε έτσι μια γύρα από το άρμα να δείτε πώς περίπου φαίνεται. Δείχνει να έχει καλές κλίσεις, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Το τουρέτ του είναι τουρέτ το οποίο μοιάζει πολύ με το TAF-44. Δεν έχει αυτό το σχήμα το αυγουλωτό, το καμπυλωτό που έχουν το IS-3 και το TAF-54. Οπότε στο πλάι θα βρείτε αρκετά ίσχυες επιφάνειες, όχι τελείως ίσχυες. Αν το δείτε από πάνω έχει κάποια κλίση. Βλέπετε ότι εδώ κάνει μια γωνία, αλλά όπως και να έχει, υπό ορισμένες γωνίες θα το βρίσκεται και σε 90%, σε 90 μοίρες και λέω 90%. Τέλος πάντων, το τουρέτ δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Αν ήταν κλάσεις TAF-54 θα ήταν καλύτερο. Από το πλάι πολλές επιφάνειες οι οποίες είναι ευθείες, όπου και να χτυπήσετε δεν θα βρείτε καμπύλη εύκολα, εκτός ίσως από αυτά τα σημεία στο τουρέτ, τα οποία είπαμε πάλι ότι έχουν απλά μια
μικρή γωνία εδώ πέρα, τίποτε άλλο. Και η πίσω πλευρά θα έλεγα ότι είναι ακόμη πιο ίσια. Μια μικρή καμπυλότητα εδώ πέρα και εδώ. Αλλά πάλι όπως και να το κάνουμε με 45 θωράκιση στο πίσω μέρος είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η θωράκισή του. 172 στο κάτω μέρος του τουρέτ. 210-220. Μια στιγμούλα λίγο να πάρω το κομπιουτεράκι. Το έχω έτοιμο αλλά δεν το θυμάμαι. Το 175 penetration που έχει το κανόνι του, συν 25% μας δίνει 218,75. Αυτό είναι το μέγιστο penetration που μπορεί να κάνει το κανόνι του με στάνταρ πυρομαχικά. Βλέπετε ότι θα πρέπει σε αυτό το σημείο, ας πούμε, δεν μπορείτε να το διαπεράσετε με τίποτα. Από εδώ και κάτω θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ τυχεροί για να διαπεράσετε τη θωράκιση του ίδιου άρματος και καλό είναι να σημαδεύετε στο κάτω μέρος του κουλ. Από εδώ και κάτω δηλαδή βλέπετε ότι είναι 156, 159, 160, εκεί παίζει. Φυσικά με την κατάλληλη κλίση το 278 σίγουρα δεν το περνάτε. Πάλι το κάτω μέρος του κουλ διαπερνάτε. Με αυτό το κανόνι όχι εύκολα, αλλά μπορεί να γίνει, μπορείτε να το διαπεράσετε. Η πλευρά η οποία έχει και τις ερπίστριες ξεφεύγει σε κάποια σημεία, βλέπετε ότι γίνεται ανάμεσα στις ερπίστριες, αν καταλαβαίνω καλά, είναι αυτά τα σημεία, αυτά που έδειχνε προηγουμένως 120, τα οποία όμως δεν μπορώ να τα βρω πάλι. Εδώ, σε αυτό το σημείο δείχνει 113, λίγο πιο πέρα 292, τι ακριβώς είναι αυτά τα σημεία. Φαντάζομαι ότι είναι, είναι αυτά τα σημεία τα οποία δεν έχουν τις ερπίστριες επάνω. Όπου δηλαδή δεν καλύπτει το άρμα η ερπίστρια, βλέπετε ότι έχει μόνο την θωράκιση του άρματος, η οποία είναι 90, και τώρα που το βλέπουμε κάθετα, μπορείτε να το διαπεράσετε πολύ εύκολα. Με την ερπίστρια πάει στο 130, γιατί έχει συν 20, 20 δείχνει Space Armor, αλλά 90 και 20 δεν μας κάνει 130. Προφανώς η ερπίστρια να έχει δύο ερπίστριες μάλλον. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι. Βλέπετε ότι αυτό γίνεται 152 και όταν περνάμε, όχι, είναι λίγο δύσκολο να το βρω τώρα σε ποιο σημείο μένει 98 και μετά γίνεται 146. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν έχετε hit πυρομαχικά, αν βρουν πάνω στην ερπίστρια, μένουν εκεί πέρα και δεν κάνουν ζημιά ή high explosives. Θα είναι η ζημιά πολύ μικρότερη με τα high explosives. Και εδώ βρήκαμε ένα σημείο το οποίο έχει 72. Με μπερδεύει λίγο τώρα το Tank Inspector. Να δούμε το Tourette, 112 σε αυτό το σημείο, 98 εδώ στην κορυφή της γωνίας που κάνει το Tourette, 200 κάτι σε κάποιο άλλο σημείο, 126, παίζουν πάρα πολύ οι αριθμοί, 97. Το καλό που έχει είναι ότι αν το βρείτε από μπροστά στο πλάι είναι αυτόματο ricochet σε κάποια σημεία και σε κάποια βλέπετε 230. Αν το βρείτε όμως ευθεία μπροστά, τότε παίζει 180, 190, 215. Βέβαια αυτή η περιοχή για να σας χτυπήσουν από μακριά είναι αρκετά μικρή. Αν όμως σας βρούνε, δύσκολα θα τη γλιτώσετε. Και ειδικά αν βρεθείτε σε tier, σε μάτς τα οποία είναι tier 9, tier 10, όπου είναι αρκετά πιο δυνατά τα κανόνια. Η κουπόλα μας δείχνει 98. Αυτή την κουπόλα δεν μπορούμε να την πιάσουμε, αλλά βλέπουμε εδώ ότι δίνει equivalent 20. Προφανώς είναι το επάνω μέρος του RED, το οποίο το δείχνει ότι έχει 15 mm θωράκιση. Αν σας ρίξει κάποιο άρτη και σας χτυπήσει στο επάνω μέρος του RED, όπως και σε ολόκληρο το άρμα από ό,τι βλέπω, δύσκολα θα τη γλιτώσετε, γιατί το καλύτερο που είδα αυτή τη στιγμή είναι 30 mm.
από πάνω. Και να δούμε και πίσω τι γίνεται. Δεν πιστεύω να αλλάξει πολύ η κατάσταση. 50, 51, 49, 35. Σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι δείχνει 30 την κανονική την θωράκιση, το κανονικό, την ονομαστική της θωράκισης, equivalent 35, έχει μια μικρή κλίση. Εδώ τη δείχνει 45 και γίνεται 49 και πάει μέχρι 51. Όσο και να το γυρίσετε όμως το άρμα, 87, εντάξει άμα γυρίσει πάρα πολύ είναι ρικοσέτα, αλλά θα σας δείξουμε σε αυτή την πλευρά, οπότε γενικά από θωράκιση δεν τα πάμε καλά. Το δυνατό του σημείο, δυνατό μέσα σε εισαγωγικά, είναι αυτό εδώ πέρα, το μπροστά μέρος, το upper plate, το οποίο βλέπετε ότι άμα γυρίσει λίγο το άρμα, πάει 260 και λίγο παραπάνω ρικοσέτα, άμα το γυρίσετε πολύ όμως θα σας ρίξουν από εδώ. Αυτό ήταν το άρμα. Δεν μου άφησε και τις καλύτερες των εντυπώσεων. Βλέπετε, καταλαβαίνω και εγώ ότι ακούγομαι λίγο απογοητευμένος, αλλά έτσι είμαι. Περίμενα κάπου το άρμα να έχει κάποιο σημείο το οποίο να είναι ανταγωνιστικό και να λέω, ας πούμε, έχει καλό κανόνι για παράδειγμα, δεν έχει mobility. Ή το αντίθετο, έχει καλό mobility, δεν έχει. Αυτό έχει λίγο απ' όλα, λες και το κανόνι του καλούτσικο είναι, αλλά θα το ήθελα λίγο καλύτερο, και η θωράκιση καλούτσικη είναι από μπροστά, αλλά θα την ήθελα λίγο καλύτερη, και η mobility καλούτσικη είναι, αλλά θα την ήθελα λίγο καλύτερη. Τώρα έχεις λίγο απ' όλα, και να κάνω ένα παραλληλισμό εδώ, είναι σαν μια ομάδα ποδοσφαίρου η οποία είναι πολλά χρόνια στην Α Εθνική, που και που βγαίνει και κανένα UEFA, αλλά πρωτάθλημα δεν παίρνει ποτέ, ας πούμε, και λες ότι να, καλή είναι, αλλά να, μωρέ, κάπου την ήθελα λίγο καλύτερη. Ας έπεφτε κανένα 2-3 χρονιές πιο χαμηλά, ας έπαιρνε και ένα κύπελο, ας πούμε, ας έπαιρνε ένα πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση μου δίνει, τέλος πάντων. Τώρα δεν θα πω ομάδα εδώ πέρα, έτσι, γιατί ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα αρχίσετε να λέτε, είπες αυτό για την ομάδα μας, είπες εκείνο. Άμα θέλετε, πείτε το για το TAF54 First Prototype. Ναι, για το συγκεκριμένο το άρμα το είπα. Τις ομάδες ξεχάστε τις. Ας περάσουμε τώρα στον test server να δούμε και εκεί πέρα τα χαρακτηριστικά του και να παίξουμε και κανένα παιχνιδάκι και βλέπουμε τι γίνεται. Είμαστε στον test server. Έχω αγοράσει το άρμα. Καλά θα ήταν να σας το δείξω και στο tech tree. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο βέβαια το δίνει μόλις 100 gold, αλλά φυσικά βλέπετε εδώ το purchase price. Είναι 100 gold, αλλά φυσικά δεν θα είναι αυτή η κανονική του η τιμή. Αυτή η τιμή είναι για τον test server. Να μπούμε μέσα να το δούμε το άρμα. Καταρχήν 1300 hit points, βάρος περίπου από 35,85 και πάνω έως μέγιστον 38,7 δίνει, σε τόνους μιλάμε πάντα. 520 άλογα έχει η μηχανή, 44 top speed, 42 traverse speed, μέχρι τώρα δεν θυμάμαι να έχει αλλάξει κάτι. Full armor 120-90-45, turret 180-120-75, standard shell damage θα το δούμε μέσα, rate of fire 741, 40 turret traverse speed, 360 view range, νομίζω ότι εδώ μας έδινε 380 στο tank compare, έχει αλλάξει αυτό, 700 signal range. Να δούμε τώρα το όπλο. 741 το rate of fire, 175-250, τελικά δεν έχει άλλο όπλο μεγαλύτερο. Δεν ξέρω που το είδα ότι έχει μεγαλύτερο όπλο και το θυμόμουν έτσι. 0.38 το dispersion και 2.6 το aiming time. Και το turret είναι στο 180-120-75, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το έχω ήδη αγοράσει το άρμα. Έχω βάλει τα καμουφλάζ, τα οποία, μάλλον από εδώ φαίνονται τα καμουφλάζ, χειμώνα, καλοκαίρι και για την έρημο. Ήμουνα έτοιμος μετά το χειμώνα, καλοκαίρι, να πω άνοιξη, τέλος πάντων.
Όσον αφορά τώρα τα πυρομαχικά του, δεν έχω πάρει premium πυρομαχικά. Έχω 7 high explosives, τα οποία είναι πολλά. Δύσκολα θα χρησιμοποιήσω περισσότερα. Ας πούμε ότι παίρνουμε 30 και τα λοιπά. Έχω βάλει ένα small repair kit, ένα large first aid kit και ένα large repair kit. Δεν έχω βάλει πυροσβεστήρα και εδώ το ρισκάρω λίγο, απλά σκέφτομαι ότι ένα άρμα το οποίο είναι medium θα το παίξω λίγο aggressive. Εκεί περισσότερο θα μου χτυπάνε τις ερπίστριες, οπότε θέλω ένα small repair kit εάν χτυπηθεί η ερπίστρια την πρώτη φορά που θα χτυπηθεί. Και αν γίνει κάποια μεγάλη γενική ζημιά και πρέπει να κάνω δύο ή και περισσότερα modules μαζί, θα βάλω το large repair kit. Επιπλέον το large repair kit δίνει συν 10% ταχύτητα όταν κάνουμε οποιοδήποτε module repair, και το large first aid kit το βάζω γιατί έχει συν 15% στην προστασία του πληρώματος από τραυματισμούς. Είναι δηλαδή και δύο abilities που δίνει, τα οποία είναι passive, δεν είναι ενεργητικά. Γι' αυτό το λόγο τα βάζω. Τώρα θα μου πείτε, άμα πιάσει φωτιά τι γίνεται, το ρισκάρω και ό,τι γίνει. Από modules έχω βάλει medium caliber tank gun rammer, το οποίο δίνει συν 10% στο χρόνο τον οποίο φορτώνει τα βλήματα στο κανόνιο loader, και έχω βάλει κιάλια και camouflage net. Τώρα θα μπορούσα να βάλω ventilation, εντάξει, εδώ ό,τι θέλει ο καθένας, απλά εγώ τα βάζω έτσι για πιο γρήγορα περισσότερο. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι το πλήρωμα, το οποίο θα σας δείξω τι κάνουν συνήθως όταν παίρνουν άρμα το οποίο είναι premium, δεν έχει δικό του πλήρωμα. Πάντα παίρνετε, ας πούμε, το IS-3 σας ή το TAF-44, οποιοδήποτε θέλετε. Ας πάρω εγώ το IS-3. Του λέτε να του στείλει όλους στο στρατόπεδο, στο barracks. Πάτε εδώ στο άρμα το premium. Παίρνετε το πλήρωμα από το προηγούμενο άρμα, από το IS-3 στη συγκεκριμένη περίπτωση, και άσχετα αν εδώ πέρα δείχνει ότι λέει ότι δεν μπορεί να κάνει full use από τα skills και τα λοιπά, μπορεί να κάνει τα πάντα. Τώρα βέβαια εδώ δείχνει 80 και 88%, ας κάνουμε και ένα πειραματάκι να στείλουμε από το TAF-44, το οποίο είναι medium και δεν έχουμε χώρο στο barracks. Άμα έχεις gold το οποίο στο δίνουν δωρεάν, είδατε τι ωραία είναι, πήγα κατευθείαν συν 16, μια χαρά. TAF-44, 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 TAF-44. Να και κάτι που δεν το ήξερα, επειδή είναι, όχι δεν το ήξερα, το είχα ξεχάσει τελείως, αδικαιολόγητος βέβαια, γιατί θα σας έπαιρνα στο λαιμό μου άμα δεν το δοκίμαζα, θέλει να είναι της ίδιας σειράς, δηλαδή medium με medium, για να παίζουν σωστά τα skills και τα perks. Επειδή το IS-3 ήταν heavy, είδατε ότι δεν δούλευε σωστά το πλήρωμα, τους έκοβε, τους πήγαινε στο 80% τον commander και οι υπόλοιποι πηγαίναν στο 88%, και αυτοί στο 80% κατεβαίναν, απλά παίρνανε ένα συν 10% από τον commander και πήγαιναν στο 88%. Οπότε αναθεωρώ όσα έλεγα προηγουμένως, για το premium θα πρέπει να είναι της ίδιας εθνικότητας και της ίδιας σειράς, δηλαδή medium με medium, light με light, heavy με heavy και πάει λέγοντας. Ας πούμε τώρα να κάνουμε και μία μάχη. Συνήθως αυτές τις μάχες γίνομαι ρεζίλι, αλλά δεν πειράζει. Θα την κάνουμε ζωντανά τώρα τη μάχη. Κανονικά θα έπρεπε να παίξω 5, 6, 10 μάχες και να βάλω μία-δύο οι οποίες να βλέπονται έτσι μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, μακάρι να ήμουν καλύτερος παίκτης, να βλέπατε έτσι τίποτα μάχες, να λέγατε ευχαριστήθηκα για τη μάχη. Αργεί λίγο,
Όχι λίγο, για World of Tanks είναι πολύ. Τέτοιες καθυστερήσεις συνήθως έχω στο World of Airplanes. Πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μάλλον δεν παίζει κανένας με οχτάρια στο test server. Θα περιμένουμε τώρα. Ωραία, στο 1 και 13 ξεκίνησε η μάχη Μαλινόβκα. Είναι και αρκετά ανοιχτή πίστα. Πιθανότατα το συγκεκριμένο άρμα θα το βολεύει αυτή η πίστα. Το συγκεκριμένο παίχτη δεν ξέρω αν το βολεύει. Και είμαστε και 15x15, καλό αυτό. Δεν μας έβγαλε τίποτα 10x10 ή 8x8 που έχω πετύχει μερικές φορές όταν παίζω χαμηλά τα air στο desk server, γιατί όλοι όσοι μπαίνουν εδώ πέρα, συμπεριλαμβάνομαι και εγώ σε αυτό, παίζουμε όσο μεγαλύτερα τα air μπορούμε. Το τουρέτ του πάντως μου θυμίζει τα F44 περισσότερο. Δεν μπορώ να πω ότι μου θυμίζει κάτι συγκεκριμένο. Mobility σε καμία περίπτωση σαν το TAF-44. Το TAF-54 δεν το έχω παίξει. Το TAF-44 όμως που το έχω και έχω κάνει κάποιες μάχες με αυτό είναι αρκετά πιο γρήγορο. Αυτό θυμίζει περισσότερο heavy, αμερικάνικο, TAF 110, θα έλεγα TAF 29, αλλά το TAF 29 είναι αρκετά πιο βαρύ, πιο μεγάλο. Πάντως από mobility δεν λέει και πολλά. Δεν ξέρω από καμουφλάζ τι κάνει, βέβαια από τη στιγμή που έχω και δίχτυα καμουφλάζ και βαφή πιστεύω ότι θα είμαι καλά. Αυτό το TAF-34 δεν ξέρω πόσο θα κρυφτεί εδώ δίπλα μου, γιατί από μπροστά βλέπετε σε αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο εδώ υπάρχει τρύπα. Ορίστε, τον είδανε, τον είδανε και θα ρίξουν και εμένα τώρα μαζί με αυτόν. Και δεν ξέρω, επειδή κινήθηκα, αν με είδανε, αλλά εγώ θα ξαναπάω μπροστά. Εδώ φαίνεται πόσο κακό είναι το, η ορατότητα που έχει το άρμα. Κάποιος μας έριξε και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι, ενώ ήμουν σταματημένος και έχω και κιάλια. Δεν μπορέσαμε καν να το δούμε. Πάλι εδώ ήρθε το TAF-34, δηλαδή. Από mobility δεν είναι medium πάντως. 8, 9, 10 σε αυτή την ανηφόρα. Το κανόνι βλέπετε πόση ώρα κάνει για να έρθει τα 69 ευρώ. Μέχρι να το σημαδέψω. Θέλει ώρα το κανόνι. Θα πάω λίγο πιο μπροστά, αλλά φοβάμαι ότι θα με δούνε. Μου έκανε εντύπωση πάντως προηγουμένως που δεν είδαμε ποιος έριχνε στο TAF-34. Όχι. Άργησα. Δεν έχω depression. Δεν πάει πιο κάτω. Κακό αυτό, πολύ κακό. Ένα σκόρπιον είχε, το χάσα.
έριξα δύο βολές και πετύχανε, μπορώ να πω ότι ήταν επιτυχημένη η μάχη μου. Ποιον έχουμε εδώ πάνω, δεν τον βλέπω. Να πάω λίγο πιο μπροστά, δεν με παίρνει να πάω άλλο, θα με δουν από ψηλά. Και μετά δεν έχω ταχύτητα να ξεφύγω. Έτσι μου δίνει την εντύπωση πάντως αυτό το άρμα. Δεν ξέρω τι κάνει στην κατηφόρα. Το Rheinmetall από εκεί, αφού δεν βλέπει αυτόν που είναι στο ΙΤΑ6 ή EJ6, δεν θα τον δω ούτε εγώ. Μάλιστα, βιάστηκα γιατί νόμιζα ότι θα κρυφτεί το τσιτό πίσω από βράχο. Τώρα δεν έχω στόχο. Ξέρω ότι είναι πολύ πίσω, αλλά φορά να ρίχνεις με auto aim. Άλλη μία θέλει το CDC. Καλά θα ήταν να το πετυχαίναμε, να το καταρρύπταμε θα έλεγα τώρα. Έχω τελευταία παίζω με αεροπλάνα και έχω λίγο κολλήσει. 6-4 κερδίζουμε, μάλιστα. Σίγουρα είναι από τη δική μου επίδοση, έτσι, δεν το συζητάμε. Το CDC εκεί πάνω, άμα δεν φύγει, εγώ δεν προχωράω από εδώ. Κανονικά πρέπει να προχωρήσω, να πάω από πάνω. Για να κάνουμε μια κίνηση, γιατί να δούμε και πώς κινείται. Πάω να κινήσω το άρμα και αισθάνομαι ότι πρέπει να το σμπρώξω. Το CDC έχει 212 penetration. Για να δούμε τι θα κάνουμε με το τουρέτ. Έπρεπε να έχω φύγει μια μέρα νωρίτερα. Κοιτάξτε πόσο αργά πάει. Δεν είναι medium αυτό. Δεν είναι medium αυτό. Τουλάχιστον όταν έπαιζα με το TAF-44 είχα την αίσθηση ότι αν κάτι πάει στραβά θα έχω μια πιθανότητα να ξεφύγω. TAF-34 πηγές πρώτος από εδώ. Πάμε να φύγουμε γιατί εδώ θα μας αρπάξει κανένα άρτηκε. Δεν έχω depression τώρα να πάω να χτυπήσω αυτό το TAF-34, το οποίο αν κάνει πως ανεβαίνει επάνω θα προλάβω να φύγω. Καμία περίπτωση δεν μπορώ να του ρίξω από το πάνω χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μου ρίξει κι αυτός. Οπότε help. Το άρτη τους πρέπει να έχει προβλήματα εκεί πέρα. Όχι, όχι. Άντε παιδιά, θα έρθει κανένας να βοηθήσει. Βαριέστε να ανεβείτε. Μόνο το άρτη. Only the lonely. Έχασε εδώ πέρα. Με βλέπει ακόμα. Αφού τον βλέπω, με βλέπει. Δεν τον κάνει σποτ κάποιος άλλος. Όχι. Μάλιστα. Οπότε γυρνάω πίσω τώρα να νομίζει ότι θα πάω από την άλλη πλευρά. Μπας και μπορέσω και του ρίξω καμία.
Για να δούμε τώρα, θα κάνουμε δουλειά ή θα μας ξεφτυλίσει. Μας ξεφτύλισε. Προχώρα τώρα. Προχώρα τώρα, γιατί ούτε σπότε τον έκανα τώρα. Με την υπέροχη ιδέα που είχα. Υπέροχη, φανταστική ιδέα. Αλλά ούτε τους πόντους από το σπότ δεν πήραμε. Μάλιστα. Τέτοιες ιδέες να έχω συνέχεια. Το TAF 34-3 έκανε 6 kills, ρε παιδιά. Mastery Buzz Third Class, μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, κανένας δεν παίζει με αυτό το άρμα. Αφού με 3 βολές πήρα Mastery Buzz First Class, προφανώς άπατο θα πάει. Ορίστε. Ούτε το σπότ δεν πήρα από το TAF 34. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Άλλη μία μάχη. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον αυτή ξεκίνησε πιο γρήγορα. IS6. Το matchmaking είναι καλό πάντως. Μέχρι οχτάρια έχει, οχτάρι είμαστε κι εμείς, καλά πάμε. Αν ήταν λίγο πιο γρήγορο, θα πήγαινα σε αυτό το σημείο εδώ πέρα να κάνω λίγο scouting. Αλλά τώρα πού να πάω, μέσα στην πόλη δεν με παίρνει. Δεν μπορώ να κρατηθώ ζωντάνος μέσα στην πόλη, οπότε θα ανέβουμε μάλλον. Θα ανέβουμε μάλλον από εδώ. Τι έχουμε τώρα, την κυλαίω. Το F32 τι έκανε. Κι άλλος με τα 54 μοντέλα και ένα έχει τους αντιπάλους. Εδώ απέναντι. Εδώ άμα κάτσω θα με δουν. Τέλος πάντων. Το μπουντόκ πάει αρκετά πίσω. Αυτό εμένα σαν να μου λέει ότι δεν έχει αντιπάλους. Ότι δεν το ακολουθούν οι δικοί του. Έφτασε μέχρι το ήταν 0. Και ρίξαμε και κάμποσα δέντρα εδώ πίσω. Ας κάτσουμε τώρα πίσω από το βράχο. Αν και το δικό μας το μπουλντόγκ έχει πάει πολύ μπροστά. Ίσως έπρεπε να είχα πάει λίγο πιο γρήγορα εγώ. Έχω στόχο εδώ. Τώρα δεν έχω. Καλό ράμιγκ πρέπει να το αυτό. TAF 54 mod 1. Τι γίνεται εδώ παιδιά, αργούμε πολύ. Αργός εγώ, αργό κι αυτό. Εδώ πήμε δεν έχω και καλή κάλυψη. Δεν έχω στόχο, αυτό άμα βγει. Κάτι κάναμε στον πάθυρα τώρα. Άργησα. Το περάσω από εδώ μέσα. Με είδανε.
Α, φύγουμε τώρα από την παιδιά. Στην ευθεία κάτω εδώ δεν έχω στόχο. Πάλι θα με είδε λογικά. Δεν με είδε, όχι. mm penetration. Εδώ ελπίζω να χτυπήσουμε τις tracks και να μείνει εκεί. Κάνουμε ζημιά τώρα. Κάτι ήταν κι αυτό. Πώς να είδε. Δεν μπορεί. Μόνο το TAP54 με βλέπει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να με βλέπει άλλος. Έτσι θέλω να πιστεύω φυσικά. Ναι. Ωραία, τυχερός εδώ πέρα, μια χαρά. 6-11 χάνουμε. Μπράβο. Με 175 δεν βλέπω να χτυπιόμαστε εύκολα. Το 813, μπράβο. Στρίψε, στρίψε, προχώρα, γρήγορα, γρήγορα, μπας και προλάβουμε να χτυπήσουμε κανέναν. Θα τον κυνηγήσω. Δεν πρόκειται να τον φτάσω, αλλά θα τον κυνηγήσω. Έλα CDC. Έλα CDC. 96, 97. Έλα CDC. Ρε. Αργό, αργό άρμα, αργό. Κάνει τώρα. Φεύγει. Αργό εγώ, αργός εγώ, αργό και το άρμα. Πάλι τρεις βολές ρίξαμε σε αντιπάλους. Και τι με βγάζει. Α, φοβήθηκα. Λέω πρώτος βγήκα. Μάλιστα. 7 βολές ρίξαμε. Οι τρεις κάνανε penetration. 789 πόντι damage. Εμείς φάγαμε μία, δεν μας έκανε penetration, αλλά αφού ήταν από ίδιο άρμα, από TAF-54 prototype, δύσκολα θα μας έκανε και penetration. Τίποτα, για να δούμε τώρα από λεφτά που σπήγαμε. Εδώ είναι τα καλά που έχει το συγκεκριμένο άρμα. Δεν κάναμε τίποτα, χάσαμε και πήραμε 18.800. Τα premium άρματα έτσι είναι. Ορίστε. Το οποίο τώρα βλέπω ότι experience παίρνει συν 10% σε λεφτά. Δεν ξέρω τι διαφορά έχει. Νομίζω 50%. Θα πρέπει να το τσεκάρω αυτό εδώ πέρα. Αλλά σε experience παίρνει συν 10%. Τουλάχιστον πήρε την experience το πλήρωμα, η οποία ήταν και επί δύο από την προηγούμενη βέβαια μάχη. Για να δούμε και στην πρώτη μάχη. Από τα λεφτά, από λεφτά τι έχει γίνει. 24.571 κέρδος. Και φυσικά εδώ χάσαμε μόνο, ρίξαμε μόνο... Πόσες βολές ήταν, 6 βολές, 1.512 είχαμε έξοδα.
Μέτρια, μέτρια τα μέτρια, κακά θα έλεγα. Δηλαδή, να δώσω λεφτά για να το πάρω, όχι. Δεν θα το έπαιρνα. Στη δεύτερη μάχη, τι πυρομαχικά ρίξαμε. Λοιπόν, 7 βολές, μάλλον 11 βολές έριξα στο σύνολο. Αν υποθέσουμε ότι έπαιρνα premium, έριχνα premium, θα έριχνα 11 επί 4 400, μας κάνει κομπιτεράκι για να τα βγάλω ακριβώς, γιατί θα πω κανένα περίεργο νούμερο τώρα. 4 400 επί 11, 48 400. 48 400 και πληρωθήκαμε με 21.585 σύνολο. Ακόμη και να περνούσαν οι άλλες 4, δεν νομίζω ότι θα τα βγάζαμε τα λεφτά μας. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε το TAF54. Δεν μου άφησε καλές εντυπώσεις. Θα μου πείτε τώρα και έκανα και τα καλύτερα των παιχνιδιών για να μου αφήσει. Όχι, αλλά από τη στιγμή που θα πάρετε ένα premium άρμα, σημαίνει ότι θα μπορείτε να παίξετε καλά. Αν μπορείτε να παίξετε καλά, από τη στιγμή που θεωρείτε ότι θα έπρεπε εγώ να παίξω καλύτερα, σημαίνει ότι αντίστοιχα καλύτερα παιχνίδια θα πρέπει να κάνετε κι εσείς. Πώς να το πω τώρα. Αν μπορείτε να κάνετε τόσο πολύ καλύτερα παιχνίδια, δεν χρειάζεται να πάρετε άρμα premium για να βγάλετε λεφτά, εκτός αν θέλετε να βγάλετε πάρα πολλά. Μπορείτε δηλαδή να παίξετε και με τα κανονικά τα άρματα και να βγάλετε λεφτά. Με βλέπετε, το κοιτάω, το ξανακοιτάω. Είχα ελπίδες ότι θα είναι καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν μ' άρεσε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το άρμα και η παρουσίασή του. Ελπίζω να μάθατε, να πήρατε έτσι μια γεύση του τι περίπου είναι το TAF54 First Prototype, το νέο Tiger 8 Medium ρωσικό άρμα που θα βγάλει η εταιρεία, εκτός από το Test Server που το έβγαλε τώρα στο επόμενο patch, στους κανονικούς server, στην έκδοση 9,7. Να είστε καλά.